Κυρία Υπουργέ, αδιάβαστοι βουλευτές, αδιάβαστοι και ξεναγοί που απεργούσαν και είχαν συγκεντρωθεί έξω μέσα στη ζέστη σήμερα και ταξιτζίδες αδιάβαστοι που απεργούσαν όλη μέρα. Τελικά σε αυτή τη χώρα μάλλον μόνο εσείς διαβάζετε και κανείς άλλος δεν καταλαβαίνει. Παρακολουθώντας κανείς τη συζήτηση που αναπτύχθηκε στο σημερινό νομοσχέδιο περί τουριστικής ανάπτυξης, είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Όχι απλά παράλληλους, αλλά σε απόλυτη σύγκρουση μεταξύ τους. Δύο κόσμοι είναι, κυρία Υπουργέ, η Ελλάδα που καλπάζει και η Ελλάδα που στενάζει. Και όπως και σε κάθε ανάλογη συζήτηση, δίπλα στο στόχο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, ξεχνάτε να απαντήσετε το για ποιον. Από τη μια νούμερα που ζαλίζουν με τα κέρδη που σημειώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις του τουρισμού, 20,6 δις για τη φετινή χρονιά καμάρωσε υπουργός, και από την άλλη συνθήκες ζωής που ζαλίζουν, αν όχι εξοντώνουν, των εργαζομένων στον τουρισμό, στις πλάτες των οποίων χτίστηκαν αυτά τα αμύθιτα κέρδη. Εκείνων δηλαδή των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, στον επισητισμό, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια αλλού, που πέρα από τις απαράδεκτες τραμπούκικες πρακτικές των ταΐδων αυγενάκηδων, είναι κυρίως αντιμέτωποι με τη βία και τις τραμπούκικες πολιτικές των κυβερνήσεων και εργοδοτών με ή χωρίς αυγενάκηδες. Υπερεντατικές συνθήκες εργασίας με 12 ώρα και 13 ώρα. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός σας. 8 ώρο πριν 200 χρόνια, 12 ώρο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Με εξαήμερα ή και χωρίς ρεπό, ζωή λάστιχο με ακανόνιστα ωράρια, με διπλοβάρδιες, με βάρδιες δις ή και τρεις σπαστές κατά τις ανάγκες των εργοδοτών. Δεν τα ξέρετε αυτά στα αεροδρόμια? Με υποχρεωτικές ακόμα μετακινήσεις εργαζομένων στα αεροδρόμια των νησιών από τη Λέσβο στη Σαντορίνη ή όπου αλλού επιβάλλουν οι αυξημένες ανάγκες του θαύματος του τουρισμού, διαλέγοντας ανάμεσα στην απόλυση ή τη ζωή κουβάρι, καλύπτοντας και από τις τσέπες τους αν χρειαστεί το αβάστακτο κόστος ζωής στα νησιά ναυαρχίδες του τουρισμού. Την ώρα που μετράτε τα εκατομμύρια των ξένων τουριστών, η πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών δεν θα μπορέσουν ούτε φέτος να κάνουν έστω και μια μέρα διακοπές στην Ελλάδα που καλπάζει. Ενώ και όσοι κόβοντας από άλλες ανάγκες εξασφαλίζουν λίγες μέρες διακοπές, εξαντλούν πάνω από το μισό τους προϋπολογισμό ήδη πριν ανέβουν στον καταπέλτη του πλοίου. Γι' αυτό οργανώνουν και κινητοποίηση αύριο στο λιμάνι του Πειραιά οι σύλλογοι των λέσβιων κατοίκων της Αττικής, ζητώντας οικονομικά, γρήγορα και ασφαλή πλοία για τα νησιά μας, που βλέπουν να μετατρέπεται σε πολυτέλεια ή και άπιαστο όνειρο για πολλούς, ακόμα και η καλοκαιρινή επιστροφή στο χωριό τους. Μια αγωνία που έχουν βεβαίως όλο το χρόνο οι νησιώτες, που βιώνουν τον παραλογισμό παράλληλα με τις τιμές των εισιτηρίων που απογειώνονται, να αυξάνουν κάθε χρόνο και πιο πολύ και ώρες για να φτάσουν στον προορισμό τους. Και βέβαια, αν αυτή την περίοδο σκεφτεί κανείς να κλείσει αεροπορικά εισιτήρια, μάλλον θα πιστέψει ότι έγινε και μέτοχος της αεροπορικής εταιρείας με τα λεφτά που θα πληρώσει. Δύο κόσμοι σε απόλυτη σύγκρουση προκύπτουν και από τις άμεσες προτεραιότητες του νομοσχεδίου. Τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις κάθε λογής αυθαιρεσιών για να ξεκακουαλήσουν τα 387 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης οι όμιλοι του τουρισμού με βαριές περιβαλλοντικές και άλλες συνέπειες, σε βάρος πολλές φορές της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών, αλλά δεκάρα τσακιστή για την κάλυψη των αναγκών του λαού, για αναγκαίες υποδομές, για υπηρεσίες υγείας, πολιτικής προστασίας, όλα αυτά που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι των νησιών χειμώνα-καλοκαίρι. Την ώρα βέβαια που το τίμημα της εξωστρέφειας το πληρώνουν πρώτα και κύρια με την εκτείναξη του κόστους της στέγης, της διατροφής, συνολικά του κόστους ζωής, κάνοντας απλησίαστη την επιβίωση στο νησί και για όλες τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Προώθηση του ιατρικού τουρισμού με προσδοκίες για υψηλές αποδόσεις στους ομίλους του είδους, την ώρα που στις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού τα νοσοκομεία μαστίζονται από υποστελέχωση, με τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους εκατοντάδες χιλιάδες των τουριστών να μην έχουν πρόσβαση ακόμα και σε παθολόγους στα νοσοκομεία,
από τη Σαντορίνη με το νοσοκομείο επιχείρηση Πρότυπο μέχρι την ΚΟ και από τη Λέρο μέχρι τη Λίμνο, οι γιατροί που υπηρετούν όλοι μαζί δεν επαρκούν να στελεχώσουν πλήρως ένα νοσοκομείο. Σε κάποιο θαύμα μάλλον προσδοκούν οι κάτοικοι των νησιών του θαύματος του τουρισμού, αφού πολυτέλεια είναι για αυτούς και η πολιτική προστασία, όπως με τραγικό τρόπο επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά ο εφιάλτης των πυρκαγιών που και φέτος ξεκίνησε πολύ νωρίς. Στη Σέριφο με δύναμη 4 πυροσβεστών, στη Χίο να συμπληρώνονται με πυροσβέστες που πηγαίνουν έρχονται από τη Λέσβο, ενώ στην ΚΟ, στη διάσωση κατοίκων και επισκεπτών, ρίχτηκαν και οι εργαζόμενοι στα τουριστικά, στα ξενοδοχεία, στον επισητισμό, οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, ενώ άσβεστες στη μνήμη κατοίκων και επισκεπτών έχουν μείνει και οι περσινές μαύρες μέρες στη Ρόδο. Την ώρα βεβαίως που καμιά πρόνοια δεν λαμβάνεται και για μια σειρά άλλους τομείς, που λόγω της άναρχης ανάπτυξης και του τουρισμού υποβαθμίζουν συνολικά την ποιότητα ζωής του λαού, θυσιάζουν υποδομές προς όφελος και για το κυνήγι του κέρδους. Προβλήματα στην υδροδότηση, στην αποχέτευση, στην επάρκεια του νερού, της ενέργειας, άλλα σοβαρά προβλήματα όχλησης ή και συνολικά υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Η πρόταση του ΚΚΕ που την έχουμε καταθέσει στο λαό και την καταθέτουμε και εδώ ξανά είναι αυτή που απαντά στις λαϊκές ανάγκες και στα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων. Για να γίνει ο τουρισμός δικαίωμα, γιατί είναι ανάγκη και όχι πολυτελές εμπόρευμα, για να ανακουφιστούν οι κάτοικοι των τουριστικών περιοχών, για να λυθούν οριστικά τα προβλήματα υγείας, των ελεύθερων χώρων, της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες, για να χτυπηθεί η ακρίβεια, προϋπόθεση είναι η μορφή οργάνωσης της κοινωνίας που προτείνει το ΚΚΕ, με κοινωνικοποίηση και των υποδομών στον τουρισμό, στις μεταφορές, συνολικά των μέσων παραγωγής και βεβαίως με την εξουσία στα χέρια της εργατικής τάξης. Ωστόσο, σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο, χρειάζεται το εργατικό λαϊκό κίνημα να οργανώσει την πάλη του και να απαιτήσει κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στο ρεύμα και τα καύσιμα, μείωση της τιμής των εισιτηρίων, πλήρη στελέχωση όλων των δομών υγείας, των κέντρων υγείας, των νοσοκομείων στα νησιά, με μόνιμο αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό όλων των ειδικοτήτων. Κοινωνικό τουρισμό για όλους τους εργαζόμενους με κάλυψη των δαπανών μεταφοράς. Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, τον επισητισμό με ουσιαστικές αυξήσεις. Μείωση του ημερήσιου χρόνου δουλειάς με πενθήμερο 7-35 ώρο. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα για όλους τους εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους και όχι μόνο βεβαίως του τουρισμού. Αυτό διεκδικούμε, αυτό δικαιούμαστε, γι' αυτό θα παλέψουμε και σε αυτό τον αγώνα το ΚΚΕ θα είναι μπροστά.